Τα φυσικά κρασιά αποτελούν μια αναδυόμενη τάση στην παγκόσμια ενική σκηνή και για την ακρίβεια είναι η πιο σημαντική τάση που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια και σίγουρα αυτή που έχει διχάσει περισσότερο τόσο τους ειδικούς του κρασιού όσο και τους φίλους καταναλωτές. Ακολουθώντας αυτή την τάση, πολλά ενοπεία και στην Ελλάδα παράγουν πλέον φυσικά κρασιά χωρίς να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι ο καταναλωτής ξέρει τι να περιμένει στο ποτήρι του. Ο κόσμος μπερδεύεται πολύ συχνά και υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση γιατί υπάρχει έλλειψη νομοθεσίας για το φυσικό κρασί. Δεν υπάρχει λοιπόν ένας επίσημος όρος που να μας λέει τι είναι το φυσικό κρασί. Και σίγουρα, αν υπονοούμε ότι τα υπόλοιπα κρασιά είναι αφύσικα, σατανικά, διαβολικά, αυτό είναι εντελώς λάθος. Άρα, αν κάποιος αναρωτιέται τι είναι το φυσικό κρασί, θα πρέπει να ανατρέξει στον τρόπο της παραγωγής και να φανταστεί ότι γίνεται με έναν τρόπο που μας πάει πίσω στο παρελθόν, pre-industrial, χωρίς εμπορικές ζύμες, χωρίς ένζυμα, χωρίς προσθήκη οξύτητας και όλα τα ενολογικά πρόσθετα. Για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για τα φυσικά κρασιά και για να λυθούν οι απορίες του, μπορεί να αναζητήσει πολύ σύντομα το νέο μου βιβλίο «Τα φυσικά κρασιά στην Ελλάδα», που τις επόμενες μέρες θα βγει στα βιβλιοπωλεία.